Έχουμε, αδελφοί μου, αγαπητοί, απόψε ακούσει τόσους ύμνους για την Παναγία μας, αλλά και τόσα τροπάρια, μεγαλινάρια για πλήστους όσους Αγίους. Στηριζόμαστε στις πρεσβείες τους, στις προσευχές τους δηλαδή. Αλλά εκείνοι απαντούν απευθείας, έχουν δηλαδή το δικαίωμα να διαχειρίζονται τις προσευχές μας εν λευκό? Όχι. Κατά την Ορθόδοξη Θεολογία, η χάρις και της Θεοτόκου και των Αγίων δεν είναι προσωπική υπόθεση, αλλά είναι η δωρεά και η ευλογία που τους χαρίζει ο Χριστός και απαντούν με αυτήν την χάρη στις δικές μας προσευχές και οικεσίες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ξέρουμε, διότι αν έχει κάποια ξεχωριστή θέση, μόνο η Παναγία μπορεί να διεκδικήσει τέτοια θέση. Αλλά και αυτή απευθύνεται στον Υιόν της. Δεν αποφασίζει μόνη της για το πώς θα απαντά στις δεήσεις και οικεσίες και στα αιτήματά μας, αλλά με περισσή, με περίσσια ταπεινώσεως τα λέγαμε, απευθύνεται στον Υιόν της, αυτόν που έτεκε, αυτόν που εμεγάλωσε, αυτόν που τον έφτασε μέχρι της ηλικίας εκείνης που σε δημόσια δράση τον γνώρισαν όλοι οι άνθρωποι του καιρού εκείνου, και εμείς τον έχουμε γνωρίσει διά της Εκκλησίας μας, και είμαστε σίγουροι και βέβαιοι ότι απευθυνόμαστε εις τον Θεάνθρωπο Χριστό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το ξέρουμε. Ο Κύριος, εκτός από άνθρωπος, είναι και Θεός. Αλλά και εκτός από Θεός, είναι και άνθρωπος. Άρα μπορεί να αντιληφθεί αυτά τα οποία εμείς απευθύνουμε ως αιτήματα. Διότι πέρασε από τη γη, έζησε όπως όλοι εμείς, έχει τα ιστορικά χρόνια του επί της γης, τα 33 έτη που από βρέφος Ιησούς αναδείχθηκε και φανερώθηκε σε όλους τους ανθρώπους ως ο Θεάνθρωπος Χριστός που σταυρώθηκε, αναστήθηκε και αναλήφθηκε και έστειλε στην Εκκλησία του το Πανάγιο Πνεύμα. Και μέσα από αυτήν την εμπιστοσύνη που έχουμε στον Πανάγιο Πνεύμα εμείς και ο φωτισμός και η ευλογία του Αγίου Πνεύματος που έχει η Εκκλησία, πορευόμαστε μέχρι να φτάσουμε να κριθούμε όχι από τον Πατέρα ούτε από το Άγιο Πνεύμα, τα άλλα δύο πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, αλλά θα κριθούμε από τον Θεάνθρωπο Χριστό, ο οποίος, όπως προείπαμε, έχει χρόνια ανάμεσά μας και ξέρει πολύ καλά τι είναι ανθρώπινο σώμα, διότι και κατασκευαστής του ανθρωπίνου σώματος είναι ως δημιουργός, αλλά έφερε και ανθρώπινο σώμα στην επίγεια παρουσία του. Το σώμα, αδελφοί μου, είναι ιερό, γιατί μας το χάρισε ο Θεός, και μέσα σε αυτό το σώμα κατοικεί η ψυχή, και αυτή η ένωση ψυχής και σώματος γίνεται ο ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος. Κοινώνει δηλαδή μέσα μας το Άγιο Πνεύμα. Τι λέμε στο Βασιλεύ Ουράνιε? Έλθε και σκήνωσον εν ημίν. Έλα και μείνε, σκήνωσε μέσα μου. Και αφού το έχουμε δεχθεί ως μέλη της Αγίας Εκκλησίας που βαπτιστήκαμε στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, με την τριτή αυτή κατάδυση στην Κολυμβήθρα, η οποία βέβαια δεν έχει να κάνει με τα τρία πρόσωπα της Αγίας Τριάδος, αλλά έχει να κάνει με την τριήμερη ταφή και την Ανάσταση του Χριστού. Γι' αυτό και μας βαπτίζει ο ιερεύς τρεις φορές. Θα μπορούσε μόνο με μία να μας βαπτίσει στο όνομα του Πατρός, του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και να μας δώσει στον ανάδοχό μας με μία φορά. Αλλά αυτές οι τρεις βούτες, να το πούμε απλά, που κάνει ο ιερεύς με το παιδάκι στα χέρια του, αυτό συμβολίζουν την τριτή παραμονή
του σώματος του Χριστού στον τάφο και την Ανάστασή Του. Αυτό εμείς στο Ορθόδοξο Βάπτισμα δεχόμαστε και ξέρουμε ότι ό,τι και αν μας υπεσχέθη ο Κύριός μας είναι αληθινό και θα γίνει πραγματικότητα. Και μας υπεσχέθη ότι θα έρθει να μας κρίνει. Και αυτό δεν θα το κάνει ως αφιλάνθρωπος και κριτής, αλλά θα το κάνει ως δίκαιος κριτής. Θα έρθει και θα αποδώσει στον καθένα κατά τους καρπούς του. Εμείς όμως, ξέροντες το άπειρο έλεος του Θεού, που δεν μετριέται με ανθρώπινα μέσα, ελπίζουμε σε αυτό το έλεος. Γι' αυτό και προσερχόμαστε στο ναό και προσευχόμαστε εις το Άγιο Όνομα του Ιησού Χριστού. Απευθύνουμε δεήσεις και εικαισίες στην Μητέρα Του, στον Πρόδρομο, στους Αρχαγγέλους, στους Αποστόλους, στους Ιεράρχες, στους Μάρτυρες, στους Αγίους τους Παλαιούς των πρώτων αιώνων και στους Αγίους τους σημερινούς που έχουν φτάσει να κοιμηθούν πολύ κοντά μας. Ακούτε συχνά να λέω τον Άγιο Πορφύριο, τον Άγιο Παΐσιο, τον Άγιο Ιάκωβο και τον Άγιο Αμφιλόχιο. Οι τρεις πρώτοι που ανέφερα έχουν κοιμηθεί από το 1991 μέχρι το 1994, άρα είναι πολύ κοντινοί μας, μα πάρα πολύ κοντινοί μας, γιατί η Αγία Εκκλησία με την εμπιστοσύνη που έχει στο έλεος του Θεού ξέρει ότι ο Θεός μας ελεεί και η Εκκλησία Του είναι εργαστήριο Αγίων. Όσοι αμαρτωλοί και αν υπάρχουμε μέσα στην Εκκλησία, στον κλήρο και στο λαό, ταυτόχρονα υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι του Θεού, άνθρωποι της διπλανής μας πόρτας, που κανείς δεν θα σκεφτεί ότι έχουν αγιότητα επάνω τους, ότι φέρουν στον βίο τους αγιότητα, γιατί ο βίος τους είναι πολύ απλός και ταπεινός, και όμως αυτούς διαλέγει ο Θεός να σκηνώσει η χάρη του Αγίου Πνεύματός Του. Σε αυτούς εμπιστεύεται η Εκκλησία την επιγής πορεία της. Δεν περιμένει από τους επιφανείς και τους πρώτους. Η Εκκλησία θα ζει όσο θέλει ο Θεός επιγής μέσα και στην ψυχή του τελευταίου πιστού χριστιανού. Δεν περιμένει δηλαδή τον Πατριάρχη και τον Αρχιεπίσκοπο να διασώσει την Εκκλησία. Την Εκκλησία την διασώζει μόνον ο Σωτήρας της, ο Ιησούς Χριστός. Μην φοβάστε και μην ακούτε πουθενά και τίποτα που μας λένε. Τα νούμερα, το ότι είμαι θα λίγη, δεν παίζει σημασία καμία. Το αν αυτοί οι λίγοι που είμαστε προσευχόμαστε στο έλεος του Θεού και τον παρακαλούμε, αυτό έχει μεγίστη σημασία. Γιατί ερχόμαστε δηλαδή στο ναό? Ερχόμαστε απλά για να πούμε ο ένας τον άλλον ένα γεια σου και να συζητήσουμε, ή ερχόμαστε από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η ακολουθία μέχρι το τέλος να βγάλουμε όλον τον πόνο της καρδιάς μας ενώπιον του παντοδυνάμου Θεού και να του εκμυστηρευθούμε αυτά τα οποία πολλές φορές ούτε και στους οικείους μας δεν μπορούμε να πούμε? Στην προσευχή μπορούμε να τα πούμε όλα. Ο Θεός τα ακούει όλα, τα δέχεται όλα και αποφασίζει Εκείνος ποια από αυτά τα οποία εμείς Του ετούμε θα πρέπει να απαντηθούν και ποια πρέπει να μείνουν αναπάντητα. Ο Θεός άλλοτε απαντά αμέσως στις προσευχές μας, άλλοτε σε πολύ λίγο διάστημα και άλλοτε πολύ αργά ή και καθόλου, όταν αυτό το οποίο αιτηθήκαμε δεν χρήζει πνευματικής πρόοδου για μας και άρα δεν θα απαντήσει σε αυτή την προσευχή. Όχι γιατί δεν θέλει να μας απαντά, αλλά γιατί Εκείνος ξέρει τι είναι καλύτερο για την πνευματική μας πορεία. Αδελφοί μου, αγαπητοί, ας παρακαλέσουμε την Παναγία, η οποία το άπειρον έλεος του Θεού ως βρέφος Ιησού το κράτησε στην αγκαλιά της.
το γαλακτοτρόφησε, όπως εσείς θρέψατε τα παιδιά σας, το ανέστησε κατάνθρωπον, το μεγάλωσε, το είδε παλικάρι και μετά ταύτα τον είδε ως σωτήρα και λυτρωτή στη δημόσια δράση του. Αλλά εκείνη ήξερε από τις 40 ημέρες από την προφητεία του Αγίου Σημεών του Θεοδόκου ότι ναι μεν θα πάρει μεγάλες ευλογίες από αυτό το παιδί, αλλά δύο πράγματα επίσης ήξερε, ότι ένα δίκοπο μαχαίρι θα σκίσει την καρδιά της και θα την κάνει να πονέσει πάρα πολύ για αυτό το παιδί, και ότι ο Ιησούς Χριστός είναι σημείον αντιλεγόμενον, κοίτε λέει εις τόσιν και ανάστασιν πολλών, δηλαδή πολλοί θα καταπίπτουν στο όνομά του και πολλοί θα ανασταίνονται. Μα η αλήθεια είναι ότι είναι πολλοί εχθροί του Χριστού, μα πάρα πολλοί. Ακόμη και μέσα στην Εκκλησία του καμιά φορά βλέπουμε και τέτοιους εχθρούς του Χριστού. Μα είναι και πολλοί αυτοί που τον λατρεύουν στα μύχια της καρδιάς τους. Θα ευχηθώ εμείς με την πρεσβεία και την ευλογία της Παναγίας μας να ανήκουμε στους τελευταίους, αυτούς που τον αγαπούν και η καρδιά τους αν σκιστεί γράφει μέσα Χριστός. Πιστεύω στον Χριστό, ζω για τον Χριστό, αγαπώ τον Χριστό. Μακάρι αδελφοί μου να έχουμε αυτή την πίστη που να φωτίζει τις υπάρξεις μας. Αμήν.